Σημαντική συμφωνία σήμερα, πέρα από τον άλλο, συναντήσω με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Ζάεφ, τον κύριο Δημητρόφ, τον κύριο Οσμάνη πριν από λίγο. Μια ιστορική, έτσι, ένας μεγάλος ιστορικός συμβολισμός για τη διάνοιξη του δρόμου στο Λεμό. Είχαμε την εφαρμογή του πνεύματος και του γράμματος της συμφωνίας των Πρεσπών για την αλληλεγγύη και τη συνεργασία των δύο λαών και υπογράψαμε αυτή τη συμφωνία για τη διάνοιξη του συνοριακού σταθμού στο Λεμό, στις Πρέσπες. Συγχρόνως συμφωνήσαμε να δουλέψουμε πολύ γρήγορα και οι δύο πλευρές για τη διάνοιξη ενός άλλου δρόμου συνοριακού, αυτή τη φορά στη Μπέλα, στην Αριδαία, που είναι πάρα πολύ σημαντική και για την περιοχή εκεί. Είχαμε πολύ γόνιμες συζητήσεις και για την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών, που είναι κρίσιμη για μας, αλλά είναι κρίσιμη και για τη Βόρεια Μακεδονία, για την ευρωπαϊκή της προοπτική. Για την ευρωπαϊκή της προοπτική εμείς επιβεβαιώσαμε αυτό που είναι η πολιτική μας, δηλαδή η ευρωπαϊκή προοπτική όλων των Δυτικών Βαλκανίων, της Βόρειας Μακεδονίας βεβαίως, και είπαμε ότι θα βοηθήσουμε όπου μπορούμε και όσο μπορούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Από την άλλη μεριά, ξεκινήσαμε τις προετοιμασίες, έχουν ήδη ξεκινήσει, αλλά και εμείς εμβαθύναμε τις προετοιμασίες για την πρώτη επίσκεψη που θα κάνει ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, τις επόμενες εβδομάδες εδώ στα Σκόπια. Καθώς και συζητήσαμε πάρα πολύ για τις διμερείς συνεργασίες, αλλά και τις συνεργασίες σε επίπεδο περιφέρειας Βαλκανίων. Είχαμε λοιπόν είχαμε πολύ γόνιμες συναντήσεις, κυρίως όμως θα θέλω να εξέρω αυτό το όχι μόνο φιλικό κλίμα, αλλά το ότι αντιμετωπίζεται η Ελλάδα ως ισχυρή φίλη, γειτονική και ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό δίνει πάρα πολλές ελπίδες για την προοπτική και του τόπου μας, αλλά και όλης της περιοχής. Μάλιστα, Γιώργο. Ότι είναι ελάχιστος ο χρόνος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.